Εν μέσω αντιδράσεων από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων, με στόχο τη δικογραφία και την ερμηνεία των τηλεφωνικών επισυνδέσεων, προφυλακίστηκαν το μεσημέρι τρία από τα άτομα που φέρονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε παράνομους μετανάστες από την Αίγυπτο στην Κρήτη με τελικό προορισμό την Ιταλία. Δεν υπάρχει ούτε μία συνομιλία. Μα ούτε μία συνομιλία. Έχει ουδέτερες συνομιλίες με συντοπίτες του. Είχε πάρει τηλέφωνο το σέρβις του αυτοκίνητου του, είχε πάρει τηλέφωνο τον φίλο του στο Ρέθυμνο και μιλούσαν για αλλότερα πράγματα. Ούτε μία πραγματικά ένδειξη ενοχής. Πραγματικά. Προσπάθησαν με ελάχιστα στοιχεία και με περισσότερη επικοινωνιακή, με επικοινωνιακά τρίκ, θα λέγα εγώ, να δημιουργήσουν αποδεικτικό υλικό. Δεν πέρασε αυτό. Πρόκειται για τους δύο Σύρους που φέρονται ως κεντρικά πρόσωπα στον πυρήνα της εγκληματικής οργάνωσης, παρότι αρνούνται ότι ενέχονται στην παράνομη διακίνηση δεκάδων μεταναστών, οι οποίοι είχαν εντοπιστεί στην περιοχή των Σφακίων και τα νότια παράλια του Ηρακλείου. Αρνείται με τον πλέον οργιλό τρόπο την κατηγορία, η οποία αντιστρατεύεται πλήρως το αποδεικτικό υλικό. Πραγματικά, σε ένα κράτος δικαίου, αυτό το οποίο αξιώνει κανείς είναι όταν αποφαίνεται κάποιος για τη μαλφία ενός αγαθού όπως η προσωπική ελευθερία ή όταν ασχείται μία ποινική δίωξη, να υπάρχουν και τα ανάλογα αποδεικτικά στοιχεία. Την ίδια τύχη είχε ακόμη και ο 29χρονος κτηνοτρόφος από ορεινό χωριό της Μεσαράς, η παρουσία του οποίου φωτογραφίζεται επανειλημμένα στις μεταφορές των μεταναστών με οχήματα από τα νότια παράλια προς το Ηράκλειο και αντίστροφα, ενώ φέρεται να έχει σχέση και με το ποιμνιοστάσιο, στο οποίο κρατήθηκαν κάποιοι από τους παράνομους μετανάστες, φρουρούμενοι από τουλάχιστον 4 ένοπλους άνδρες. Δεν υφίσταται ψυχείο ενοχής. Δυστυχώς όμως αυτό το νόθο αποδεικτικό στοιχείο των απομαγνητοφωνήσεων πολλές φορές οδηγεί και σε σφαλμένα συμπεράσματα. Μόνο με την άρση του απορρίτων επικοινωνιών, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ή αλλιώς η προανάκριση του καναπέ, συγχωρέστε με που το λέω, από μόνη της δεν θα μπορεί να οδηγείται δίχως άλλο και στην άσκηση υπερβολικών ποινικών διώξεων και ενδεχόμενα στην προφυλάκηση ανέτειων προσώπων. Πράγματι. Οι τρεις συλληφθέντες από την περιοχή των Σφακίων αφέθηκαν ελεύθεροι με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους και εγγύηση 5.000 ευρώ έκαστος. Οι κατηγορούμενοι στο σύνολό τους αρνούνται κάθε σχέση με την εγκληματική οργάνωση. Οι συνηγοροί τους κάνουν λόγο για παντελή έλλειψη στοιχείων που να τους συνδέουν με τις κακουργηματικές πράξεις που περιγράφονται στη δικογραφία, θεωρώντας ότι αδίκως ήρθηκαν στο δικαστήριο με την εκτέλεση ενταλμάτων. Αυτή τη φορά λειτουργήσε ανασχετικά η εμπειρία των δικαστών και η υπευθυνότητα και η σοβαρότητα που τους διακρίνει. Αλλά δεν μπορώ να μην καναναδείξω το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται οι δικογραφίες, κάποιοι άνθρωποι εκ των πραγμάτων θα βρεθούν αργά ή γρήγορα στη φυλακή. Δεν μπορείς να πηγαίνεις να κάνεις αναγνωρίσεις με ταυτότητες πριν 15-20 χρόνια και να προσπαθείς να παρουσύρεις κυριολεκτικά. Γιατί εδώ πρόκειται περί παράσχεσης του εισαγγελικού τύπου να βγάζει δράματα συλλήψεως.